Απλότητα είναι μία λέξη με πάρα πολλές έννοιες που εμείς οι παλαιότεροι και γκριζομάλιδες έχουμε τύχει και έχουμε ζήσει τέτοιες μοτοσυκλέτες που κάλυπταν ό,τι θέλαμε να κάνουμε χωρίς πολλά πολλά. Η Vogue παρουσίασε την DSX 650 ως μία μοτοσυκλέτα ικανή να κάνει τα πάντα πολύ απλά, χωρίς πολλά ηλεκτρονικά βοηθήματα, χωρίς πολλά ηλεκτρονικά καλούδια, έχοντας τα πλέον απαραίτητα αλλά και τα πλέον σύγχρονα εξαρτήματα που απαιτούνται σε μία μοτοσυκλέτα για να μπορεί ένας αναβάτης να απολαύσει τη μοτοσυκλέτα του, να απολαύσει οδήγηση σε κάθε τερέν και πάντα με ασφάλεια. Όσον αφορά λοιπόν στη νέα μοτοσυκλέτα της Vogue, έχει ένα πάρα πολύ καλό θετικό σημείο, ένα σημείο στο οποίο δεν χρειάζεται καν να ασχοληθείς για την αξιοπιστία του. Αυτός είναι ο κινητήρας. Ξεκινάει λοιπόν μπαίνοντας με το δεξί, χρησιμοποιώντας τον κινητήρα που έχουμε γνωρίσει στο G650GS της BMW, το μονοκύλινδρο λοιπόν, on-off της BMW, το οποίο όταν η Husqvarna είχε περάσει στα χέρια της BMW το 2010-2012, είχε χρησιμοποιηθεί ο ίδιος κινητήρας και στα Terra και Stradda, σε άλλα δύο μοντέλα. Έκτοτε, το εργοστάσιο που έφτιαχνε τον κινητήρα, η Longines λοιπόν, είδε μια ευκαιρία. Είδε ότι σταμάτησε η BMW να παράγει το συγκεκριμένο μοντέλο, το μονοκύλινδρο, το οποίο έβγαλε μέχρι το 2015-16, κάπου εκεί, και έβαλε στην παραγωγή μια μοτοσυκλέτα με το όνομα Longines DS8, η οποία ουσιαστικά είναι αυτή η μοτοσυκλέτα που βλέπουμε, αλλά με άλλο όνομα. Η Longines, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητήρων σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί κατασκευάζει και κινητές για την BMW, για να καταλάβετε, ήθελε να φτιάξει ένα νέο brand, ένα νέο brand name με το οποίο να μπει στην Ευρώπη, το οποίο να είναι premium. Και αυτό είναι η Vogue. Καλώς ορίζουμε λοιπόν το DSX 650 της Vogue στην Ελλάδα. Έχουμε full LED προβολέα και LED φώτα πίσω. Τα φώτα του είναι εκπληκτικά μπροστά. Ακόμη και η μικρή σκάλα απλώνει πάρα πολύ η δέσμη και κάνει τη νύχτα μέρα ουσιαστικά, και η μεγάλη σκάλα σου δίνει τη δυνατότητα να κινείσαι σε επαρχιακούς δρόμους με ασφάλεια. Το μούτρο του είναι αμφιλεγόμενο, σε πολλούς δεν αρέσει. Είναι όμως η νέα τάση της Vogue και ξεχωρίζει η μοτοσυκλέτα από αυτό. Και έχει και το ψηλό φτεράκι με τη μύτη εδώ πέρα, που έχουμε συναντήσει σε πάρα πολλές μοτοσυκλέτες Adventure από 1250 κυβικά εκατοστά μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά. Το είναι αρκετά ψηλά από το ελαστικό, έτσι ώστε αν θα βρούμε λάσπη σε χωματόδρομους να μην μπουκώσει. Είναι πολύ προσεγμένο δηλαδή ποιοτικά. Έχουμε LED φλασάκια, έχουμε πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Η βαφή του, η συναρμογή των πλαστικών, δεν δείχνει ότι πρόκειται για μία μοτοσυκλέτα που έρχεται από τα βάθη της Ανατολής. Το πλαίσιο του είναι σωληνωτό, με σωλήνες στρογγυλής διατομής, οι οποίοι έχουν και ένα αφαιρούμενο υποπλαίσιο με τους ίδιους σωλήνες. Είναι πολύ όμορφο σε κατασκευή, έτσι σχηματίζει ένα X στην κατασκευή του και μπορεί να δείχνει ότι μπορεί να φορτωθεί πολύ άνετα με επιβαίνοντες και βαλίτσες. Τα μαρσιά είναι αφαιρούμενα σε περίπτωση που θέλω να πάμε στο χώμα. Το ίδιο και τα ελαστικά παρεμβάσματα στα μαρσπιέ. Τα βγάζεις και από κάτω έχει μαρσπιέ με δοντάκια ώστε να πατάει καλύτερα η μπότα. Έχουμε ένα θηριώδες ψαλίδι για την κατηγορία του μονοκύλινδρου. Η μεγάλη διαφορά από την αδερφή της DS 650 είναι ότι η συγκεκριμένη EX, η DSX δηλαδή 650, διαθέτει τροχούς 19 και 17 ιντσών ίδιας διαμέτρου, αλλά εδώ είναι ακτινωτή. Οι τροχοί λοιπόν έχουν ακτίνες για να μπορούμε να μπούμε στο χώμα πιο άνετα, αλλά τα ελαστικά παραμένουν tubeless, δεν έχουμε σαμπρέλες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Vogue έχει κάνει μια πολύ καλή επιλογή για τους τροχούς και μάλιστα και τα ελαστικά προέρχονται από την Pirelli και είναι τα Scorpion STR, ελαστικά διπλής χρήσης ουσιαστικά, για να μπορούν να καλύψουν άνετα τόσο την κίνηση στο δρόμο, να μπορούν να ζεσταθούν άνετα και από το βάρος της μοτοσυκλέτας και των επιβαίνοντων και να προσφέρουν όσο γίνεται καλύτερο δυνατό κράτημα, και επιπρόσθετα να μπορούν να επιτρέψουν στον αναβάτη να πάει στους χωματόδρομους που έχουμε τόσους πολλούς στην Ελλάδα και να κάνει τη βόλτα του, την εκδρομή του με ασφάλεια πάντα. Η σέλα είναι αρκετά χαμηλή και μπορείς εύκολα να ανέβεις πάνω στη μοτοσυκλέτα και να πατήσεις και τα δύο σου πόδια. Στο 1,80 που βρίσκομαι εγώ, ανεβαίνω άνετα, πατάω άνετα, δεν με έχει κουράσει. Παρότι στην αρχή που την είδα νόμιζα ότι θα χρειάζομαι μια πιο ψηλή σέλα.
Κι όμως μπορούσα με αυτή τη σέλα να οδηγήσω τόσο στην άσφαλτο όσο στο χώμα, γιατί το τιμόνι είναι αρκετά κοντά, προσφέρει πολύ καλούς μοχλούς, το πλαίσιο είναι στιβαρό και έχω αμεσότητα στις κινήσεις μου και μπορώ να ελέγξω τη μοτοσυκλέτα με πολύ λίγη δύναμη. Ενδεχομένως, αν ήθελα να κάνω περισσότερο χώμα, να πήγαινα σε κάποιον που φτιάχνει σέλες και να την ψήλωνα λιγάκι, γιατί η Vogue δεν προσφέρει μια ψηλότερη σέλα, ούτε όμως έχει φροντίσει ώστε να σηκώνεται σέλα πιο ψηλά. Μικρό το κακό, γιατί με 30, 40, 50 ευρώ μπορείς να φτιάξεις μια σέλα στα μέτρα σου και να την κάνεις ό,τι θέλεις. Έχουμε μια πολύ καλή σχάρα, άριστη, ποιοτικά, όσο και με πολύ καλές χειρολαβές και μπορεί να δεχτεί μια βαλίτσα ή να δέσεις κάποια πράγματα αν χρειαστείς. Στην τιμή των 7.295 ευρώ στην οποία προσφέρεται, εκτός του ότι είναι μοναδική, είναι και αυτή η μοτοσυκλέτα που μπορείς να αποκτήσεις για να κάνεις όλες σου τις χρήσεις. Αποκτώντας και το σετ των βαλιτσών, φτάνεις στα 8.000 και έχεις μια μοτοσυκλέτα έτοιμη για τα πάντα. Μοναδική, τη μοναδική μονοκύλινδρη που μπορεί με 5 λίτρα στα 100 ή ακόμη και με 4,2-4,5 λίτρα στα 100, αν κινηθείς σε επαρχιακούς δρόμους και με χαλαρές ταχύτητες, να σε καλύψει απόλυτα. Τι θα προσθέταμε? Προστατευτικές χούφτες για τις μανέτες και για τα χέρια και τίποτε άλλο.